Χάρη του Χριστού μας, σελίδα 900. Θα διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Και είναι το πρώτο κεφάλαιο και το 26 εδάφιο. Σελίδα 900. Πρώτο κεφάλαιο, 26 εδάφιο. Με τη χάρη του Χριστού μας. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένο ηραβωνιασμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα διαταράχθη δια το λόγον αυτού και διελογίζω το οποίος τάχα ή το ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εγαστρή και θέλεις γεννήσει ιό και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλειστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνες, και τη βασιλεία αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο, πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Αμήν». Είναι ο καιρός ο προσδιορισμένος από το Θεό. Και πάλι, αυτή τη φορά όχι να έρθει ο Σαμουήλ στη γη αυτή, όχι να γεννηθεί ένας κριτής, όχι να γεννηθεί ένας άνθρωπος, αλλά να γεννηθεί ο Υιός του Θεού, να έρθει ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ένας λόγος που ποτέ οι Ιουδαίοι δεν τον κατάλαβαν. Ποτέ δεν μπήκε μέσα στην καρδιά τους. Ποτέ δεν τον δέχτηκαν. Ούτε από την Παλαιά Διαθήκη, καθώς ήταν προφητευμένο πολλές φορές, αλλά ούτε και στα χρόνια του Χριστού, καθώς ο Ιησούς περπατούσε και το ομολογούσε με τα λόγια του και με τις πράξεις του. Πρέπει να έρθει ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας του κόσμου, ο οποίος θα πάρει όλες τις αμαρτίες. Αλλά για να έρθει ο Σωτήρας, πρέπει να βρει ο Θεός σκεύη εύχριστα, αγιασμένα, ετοιμασμένα για κάθε αγαθή χρήση. Για να σε βρει ο Κύριος και να σε χρησιμοποιήσει και να με χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να πάω τον εαυτό μου να τον αγιάζω στον Κύριο, να τον καθαρίζω και να είμαι και ευχριστός. Δηλαδή, ό,τι μου πεις Κύριε να κάνω. Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου Κύριε. Αλλιώς δεν είμαι εύχριστος. Μπορεί να είμαι καθαρισμένος, αλλά εύχριστος να μην είμαι. Χρειάζεται και καθαρισμένος να είμαι με το αίμα του Χριστού και εύχριστος, διαθέσιμος δηλαδή, στον οικοδεσπότη. Όποτε θελήσει να με χρησιμοποιήσει. Τότε ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει. Προχώρα, μη φοβάσαι. Αλληλούια. Και βρήκε τη Μαριά μου, η οποία, στο πρόσωπο της οποίας θα εκπληρωθεί μια φοβερή προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Φοβερή προφητεία. Δεν έχει γεννήσει, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό. Αυτή την προφητεία δεν την είχαν δει ποτέ να εκπληρώνεται οι Ιουδαίοι. Και ήρθε η ώρα που θα εκπληρωθεί η προφητεία αυτή, γιατί είπαμε ότι ο Θεός δεν ξεχνάει. Ο Θεός δεν ξεχνάει. Και βρήκε τη Μαρία, γιατί έπρεπε να βρει μια κοπέλα στην οποία, μέσα στην οποία, από την οποία θα γεννηθεί ο Χριστός. Θα συλλάβει δια Πνεύματος Αγίου. Και στη ζωή μας όλα, αδελφοί, θα γίνονται δια Πνεύματος Αγίου. Και πρέπει να γίνονται δια Πνεύματος Αγίου. Όλα στη ζωή μας. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ο διοικητής. Όσοι, λέει, διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι οι Θεού.
Δώσε μας, Κύριε, διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια. Είναι αυτή η καθημερινή μας προσευχή, αδελφοί. Δώσε μας διοίκηση Πνεύματος Αγίου και ας τα αφήσουμε τα άλλα όλα στον Κύριο. Ο έκτος μήνας, λοιπόν, αφού γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού στην πόλη της Γαλιλαίας, τη Ναζαρέτ. Ναζωραίος θα ονομαστεί. Και ξέρετε, εξουθενωμένος σημαίνει. Εξουθενωμένος. Πραγματικά ήταν μια πόλη η οποία ήταν εξουθενωμένη για τους Ιουδαίους. Αλλά και η γέννηση του Χριστού, όπως τη γνωρίζουμε, δεν ήταν εξουθενωμένη. Πώς γεννήθηκε ο Χριστός, μέσα σε ένα στάβλο. Κανείς δεν το είδε, κανείς δεν το έμαθε, μόνο κάποιοι βοσκοί που φυλάγανε τα πίμνια τους. Πόσο καλό είναι να φυλάμε τα πίμνια μας, πόσο καλό είναι και βάρεστο στο Θεό να φυλάμε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός να φυλάμε, τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους γύρω μας. Εκεί που φυλάς τους ανθρώπους γύρω σου και τους προσέχεις, τους αδελφούς σου, θα σε επισκεφτεί ο Κύριος. Θα έρθουν οι άγγελοι, θα δεις τους αγγέλους με χαρμόσυνα νέα να σου δώσουν. Αλλά ήρθε σε αυτή τη γυναίκα ο άγγελος, η οποία ήταν αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, το όνομά της Μαριάμ. Και καθώς μπήκε ο άγγελος, της λέει ένα χαιρετισμό και τρεις, και της λέει τρία επίθετα, χαίρε και χαριτωμένη. Και χαριτωμένη. Και ό,τι λέει ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι έτσι για να το πει. Έχει λόγο που το λέει ο Κύριος. Και τι σημαίνει και χαριτωμένη? Δεν σημαίνει όμορφη, όπως το λέμε εμείς στη δημοτική και όπως το μεταφράζουμε σήμερα, τι χαριτωμένο, που είναι το παιδάκι, σας λέμε πολλές φορές. Αλλά το και χαριτωμένε, που σημαίνει πολύ χαριτωμένη, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ότι είναι γεμάτη από τη χάρη του Θεού. Γεμάτη από τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός λέει σε ποιους δίδει χάρη? Στους ταπεινούς. Το ότι είναι και χαριτωμένη Μαριάμ σημαίνει ότι ο Θεός έχει επιβλέψει στην ταπείνωσή της. Έχει δει ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι ταπεινό. Ότι είναι μια δούλη Θεού, καθώς με τα βεβαιότητας βλέπουμε και εμείς αργότερα, ότι όταν της λέει κάτι ο Κύριος, εκείνη εκτελεί. Άρα και δούλη και ταπεινή. Και δούλος και ταπεινός. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη Μαρία. Ο Κύριος μετά σου. Ο Κύριος μαζί σου. Και πότε είναι ο Κύριος μαζί μας, αδελφοί? Όταν λέει εσείς είστε μαζί μου, λέει ο Θεός, τότε και εγώ είμαι μαζί σας. Αλληλούια. Και εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Γιατί θέλουμε να είμαστε με τον Κύριο. Θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Γι' αυτό θα μείνουμε στην προσευχή μετά. Γι' αυτό θα ανοίξουμε την καρδιά μας και θα την εκχέουμε ενώπιον του Κυρίου. Γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Και όταν βλέπει ο Κύριος να είμαστε μαζί του, θα έρθει να μας πει και εγώ είμαι μαζί σας. Και εγώ θα περπατήσω ανάμεσά σας. Και εγώ θα περπατάω ήδη ανάμεσά σας. Ευλογημένη σύ εν γυναίξη. Ευλογημένη σύ ανάμεσα στις γυναίκες. Είναι φοβερές κουβέντες αυτές, αδελφοί, που είπε ο Θεός δια του Αγγέλου στη Μαρία. Η ίδια η Μαρία αργότερα βλέπουμε δια Πνεύματος Αγίου, καθώς μιλάει στο 48 εδάφιο, λέει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Προσέξτε το, επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Σας θυμίζει κάτι? Αυτό που είπε η Άννα στην Παλιά Διαθήκη που διαβάσαμε. Ο Κύριος επιβλέπει στον ταπεινό. Ο Κύριος δεν θα αφήσει καρδιά συντετριμένη, πνεύμα ταπεινό. Αλλά θα επιβλέψει σε αυτό. Θα εκχαίει έλεος αυτό. Την ταπείνωση της δούλης. Και ιδού από του νυν, λέει δια Πνεύματος Αγίου η Μαρία, θα με μακαρίζουνε όλες οι γενναίες. Ευλογημένη σύ εν γυναίξη. Μέσα στις γυναίκες θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές. Εκείνη δε η δούσα διεταράχθη για το λόγο αυτού. Γιατί ως άνθρωπος σκεφτόταν πώς θα γίνει αυτό που είπε ο Κύριος.
Και ποιος ήτανε τάχα ο ασπασμός αυτός? Τι ήθελε να πει ο Κύριος με τον ασπασμό αυτό? Και είπε ο άγγελος προς αυτήν: «Μη φοβού, Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό». Αλληλούια. Ήθε να το ακούσουμε κι εμείς αυτό από το στόμα του Κυρίου, αδελφοί. Ήθε να το ακούσουμε κι εμείς. Έβρες χάριν παρά το Θεό. Και αρχίζει η υπόσχεση του Θεού: «Θα συλλάβεις εγγαστρή, θα γεννήσεις ιό, θα καλέσεις το όνομά του Ιησού. Και αυτός θα είναι μέγας και ιός υψίστου θα ονομαστεί. Και θα δώσεις αυτόν ο Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού». Φανταστείτε, αδελφοί, την κοπελίτσα αυτή να ακούει αυτές τις επαγγελίες. «Εγώ, Κύριε», θα έλεγε. «Εγώ, Κύριε. Εγώ η δούλη σου, η μικρή, η ασήμαντη, μέσα στη Ναζαρέτ. Εγώ». Και εμείς να πούμε, αδελφοί, όταν μας λέει ο Κύριος ότι μεγαλεία θα κάνει, εμείς, Κύριε, εμάς, Κύριε, ποιοι είμαστε εμείς? Ποιοι είμαστε εμείς που μας πρόσθεσες μέσα στο λαό το δικό σου? Ποιοι ήμασταν εμείς? Μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, μέσα στην αδικία, μέσα στη βλασφημία. Και ο Κύριος μας έβαλε στο λαό το δικό του. Και ξέρετε, αδελφοί, ο Κύριος έχει δώσει ιδιαίτερες υποσχέσεις για τις έσχατες ημέρες. Ξέρετε σε ποιους τις έχει δώσει αυτές τις υποσχέσεις? Μην ψάχνουμε σε πρόσωπα, στην Εκκλησία του τα έχει δώσει. Σε αυτήν που έχει αραβωνιαστεί τα έχει δώσει. Γιατί η Εκκλησία του την έχει αραβωνιαστεί με το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια! Είσαι μέλος αυτής της Εκκλησίας που θα παραλάβει ο Χριστός. Μένεις στη θυσία κάθε φορά, στις θυσίες της Εκκλησίας και στην εξήτηση. Μη φοβάσαι, κράτα μόνο την καρδιά σου ταπεινή ως μικρού παιδιού. Ταπείνωσα, λέει ο Δαβίδ, την καρδιά μου ως μικρού παιδιού, την ταπείνωσα. Κράτα την έσχατη θέση, κράτα την τελευταία θέση. Μη βλέπεις τι γίνεται γύρω σου, δεξιά, αριστερά. Μη κοιτάς τα καλά, τα άσχημα. Κοίτα αυτά που έρχονται από τον ουρανό. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο: «Πώς θέλεστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν. Και είναι αυτό ακριβώς, αδελφοί, που θέλουμε να γίνει, που ζητάμε από τον Κύριο να κάνει και ο Κύριος τον έσχατο καιρό. Πνεύμα Άγιο θα επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γιατί όλα τα αδύνατα από τους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό, λέει στο 37 εδάφιο. Και όταν λέμε ότι τα αδύνατα στους ανθρώπους δυνατά στο Θεό, πώς είναι δυνατά στο Θεό? Δια Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια! Γι' αυτό μας χάρισε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά είναι η Μαρία, αδελφοί, και αντίστοιχα στους έσχατους καιρούς η Εκκλησία του Χριστού. Όμως ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, αφότου γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, βλέπουμε μέχρι που έφτασε η διακονία του, να βγει στη διακονία του 30 ετών, λέει στην 903 στο 40 εδάφιο, στο Β 40, λέει για τον Ιησού: «Το δε πεδίον ύφξανε και ενεδυναμούτο κατά το Πνεύμα, πληρούμενο σοφίας, και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό». Χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Γιατί ήταν χάρις Θεού από αυτό? Επειδή ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος? Όχι, γιατί ήταν πεδίο. Γιατί ήταν πεδίο. Αν δεν γίνετε, λέει, σαν τα παιδιά, δεν θα δείτε, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά. Και βέβαια πολλά τα χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά, αλλά ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ελπίζει μόνο στον πατέρα του, μόνο στη μητέρα του, μόνο από εκείνον περιμένει. Σας έχω ξαναπεί την εμπειρία που έχω ζήσει όταν ήταν μικρός ο Θοδωρής. Ήταν 2 ετών, 1,5, δεν θυμάμαι, είχε αρχίσει και περπατούσε και ήταν εκεί στη σκάλα του σπιτιού και όποτε ήταν στο 2ο-3ο σκαλοπάτι και τον πλησίαζα κοντά και του έλεγα: «Έλα». Πήδα και έκανε ένα άλμα και τον έπιανα εγώ στον αέρα και τον φιλούσα, τον γελούσα. Χαιρότανε. Κάποια μέρα λοιπόν έρχομαι από τη δουλειά και όπως μπαίνω, τον βλέπω στη σκάλα, αλλά ήμουνα μακριά. Ήμουνα στα 2,5 μέτρα. Δεν ήμουνα κοντά του. Και που με βλέπει λοιπόν, ήταν στο 3ο σκαλοπάτι, με βλέπει, κάνει ένα έτσι αδελφή και πηδάει. Στον αέρα. Ελπίζοντας το παιδί ότι θα τον πιάσω. Αφού με είδε, σου λέει: «Θα με πιάσω, μπαμπάς». Εγώ ήμουν όμως μακριά του.
Αδελφοί, έχασα 10 χρόνια τη ζωή μου. Ευτυχώς μου τα αναπληρώνει ο Κύριος. Απ' την αγωνία μου να πιάσω το παιδί. Πραγματικά το πιάνω στον αέρα το παιδί και όπως το αγκάλιαζα έτσι, αυτός γελούσε, μέσα στην αγκαλιά μου γελούσε. Εγώ βέβαια καρδιά μου ήξερε πως ένιωθα. Αλλά εκείνη την ώρα, αδελφοί, άκουσα τη φωνή του Κυρίου. Έτσι θέλω να με εμπιστεύεσαι και εμένα. Αδελφοί, είναι στιγμές της ζωής μας που πρέπει να κάνουμε βήματα πίστης. Όχι με τα μάτια μας αυτά, αλλά με τα μάτια της πίστης, αδελφοί. Να περπατήσουμε διαπίστεως. Γιατί ο δίκαιος, λέει, θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Και όταν εμείς περπατάμε εκ της πίστεως, δια της πίστεως, στο Λόγο του Θεού, τότε και μόνο τότε δεν θα κάνουμε πίσω και δεν θα επιστρέψουμε εις τα πίσω. Στο 52 εδάφιο της ίδιας σελίδας, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Ιησούς ήταν 12 ετών και είχε πάει στο ναό, όπως ξέρουμε. Στο 52 λέει, ο Ιησούς προέκοπτε η σοφία και η ηλικία και χάρις παρά Θεό και ανθρώπης. Προέκοπτε σε χάρη παρά Θεό και ανθρώπης. Γιατί ήταν στα του πατρός του. Γιατί ήταν εκεί που τον ήθελε ο πατέρας του. Πού είσαι, πού βρίσκομαι, πού βρίσκεσαι. Όχι κάθε Κυριακή μόνο, αλλά και κάθε μέρα. Πού είμαι. Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να το αφήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Μας λέει, πού είσαι παιδί μου, είσαι στα του πατρός σου. Αν είσαι στα του πατρός σου, θα βρίσκεις χάρη ενώπιόν μου. Αλληλούια. Ο Ιησούς βέβαια μεγάλωσε, έφτασε 30 ετών και καθώς προέκοπτε μπήκε στη συναγωγή όπου θα έκανε και το πρώτο του κήρυγμα και θα ήταν η αρχή της διακονίας του. Στην 905 σελίδα στο 22 εδάφιο, αφού ανέβηκε και μίλησε τα λόγια του Θεού, «Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ» και τα λοιπά, στο 22 εδάφιο, «Πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος της εξερχουμένης εκ του στόματος αυτού. Και έλεγον, δεν είναι αυτός ο Ιωσήφ», ο γιος του Ιωσήφ, συγγνώμη, «ήταν γεμάτος με λόγια χάριτος». Με λόγια χάριτος. Γιατί είχε μια καλή συνήθεια, αδελφοί, λέει στο 16. «Εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή». Πήγαινε στη συναγωγή κάθε Σάββατο. Θα λέγαμε εμείς, πήγαινε στην εκκλησία, όχι κάθε Κυριακή, σε κάθε συνάθρηση. Πήγαινε στην εκκλησία. Πήγαινε εκεί που μαζεύεται ο λαός του Θεού. Και ήταν γεμάτος από τους λόγους της χάριτος. Και το ερώτημα βέβαια πολλές φορές είναι από το στόμα μας, τι λόγια βγαίνουν. Βγαίνουν λόγια χάριτος, Θεού, ή λόγια απελπισίας, ή λόγια γκρεμίσματος, ή λόγια κουτσομπολιά για τους αδελφούς μας. Πάντοτε, αδελφοί, ο Θεός να μας δίνει λόγια χάριτος να βγαίνουν από το στόμα μας. Έρχεται όμως ο Θεός να μας δείξει, αδελφοί, ότι πολλές φορές στη ζωή μας ο Θεός μας χρωστάει χάρη, όσο και ακούγεται παράξενο, είναι γραμμένο. Χρωστάει χάρη σε κάποια από τα παιδιά του. Σε ποια? Στη σελίδα 908, λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το γνωστό σε όλους μας, διαβάζω από το 27, πάνω-πάνω αριστερά, είναι το έκτο κεφάλαιο του κατά Λουκά, 27 εδάφιο, «αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας». Αγαθοποιείτε εκείνους που σας μισούν. Ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται. Προσεύχεστε υπέρ εκείνους οι οποίοι σας βλάπτουνε. Στο 31 λέει, «και καθώς θέλετε να πράττουν εις εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποια χάρις χρωστείτε εις εσάς? Εάν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντες σας, ποια χάρις χρωστείτε εις εσάς?» Και στο 34, «εάν δανείζετε εις εκείνους παρών ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς?» Άρα λοιπόν, το εδάφιο αυτό το 31, ό,τι θέλουν, καθώς θέλουν να μας κάνουν σε εμάς οι άνθρωποι, έτσι να κάνουμε εμείς αυτούς, για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό, αδελφοί, αυτό να κάνουμε. Μην περιμένω να αγαπήσω αυτόν που με αγαπάει.
Μην περιμένω να δανείσω σε αυτόν που θα μου δώσει. Μην περιμένω να αγαθοποιώ για εκείνο που μου φέρεται καλά. Αλλά ο Κύριος μας δείχνει έναν άλλο δρόμο. Προσευχή σου, λέει, για αυτούς που σε βλάπτουν. Αγάπα αυτούς που εκφρεύονται εσένα. Να αγαθοποιούς εκείνους που σε μισούν. Δηλαδή, μην κοιτάς τις καταστάσεις που έχεις εναντίον σου. Εσύ έλα σε μένα, λέει ο Χριστός, προσευχή σου για αυτόν και εγώ θα σε γεμίσω από τη χάρη μου. Εγώ θα σε γεμίσω από τη χάρη του Θεού. Αλληλούια. Θέλω να δούμε, αδελφοί, όμως και κάτι που είχε ιδιαίτερα έντονο η Εκκλησία του Χριστού. Το ζούσε ιδιαίτερα η Εκκλησία του Χριστού. Θέλω να δούμε λοιπόν στο κεφάλαιο, αν το βρω, πριν πάμε εκεί, να διαβάσω λίγο στην 966, να δούμε λίγο δύο άλλες περιπτώσεις και στο τέλος να δούμε και την Εκκλησία του Χριστού μέσα από τη Γραφή. Δύο πρόσωπα εντάχει, τον Ιωσήφ και τον Δαβίδ, η οποία λέει ο Απόστολος Στέφανος, δια Πνεύματος Αγίου, ομολογεί ότι βρήκανε χάρη από το Θεό. Στην 966, στο κεφάλαιο Ζήτα, λέει στο 9, «Και οι πατριάρχοι ευθονήσαντες στον Ιωσήφ, επόλυσαν εις την Αίγυπτο, ο Θεός όμως ήτο μετ' αυτού. Και ελευθέρωσε αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκε εις αυτόν χάρη και σοφίαν ενώπιον Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου». Ο Ιωσήφ ήταν ένα παιδί από τους πιο μικρούς, σχεδόν ο πιο μικρός, από τους Ιούς, άρα εξουθενωμένος από τα αδέλφια του. Τον πουλήσανε, έφτασε να είναι υπόδουλος, να είναι δούλος σε έναν πλούσιο στην Αίγυπτο, και εν τέλει έφτασε στη φυλακή με κατηγόριες άδικες. Και λέει η Γραφή ότι ο Θεός ήτο μαζί του. Ο Θεός ήτο μαζί του. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, και αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι τίποτα άλλο από το να είναι ο Θεός μαζί μας. Αυτό σημαίνει να βρούμε χάρη από το Θεό. Να είναι ο Θεός μαζί μας. Γιατί λέει ο Δαβίδ, δια Πνεύματος Αγίου, «Ήχον τον Κύριο εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ». Πάντοτε, λέει ο Δαβίδ, πάντοτε. Ούτε στιγμή, Κύριε, να μην λείψεις από κοντά μας. Και δεν λείπει ποτέ ο Κύριος, όχι μόνο από δίπλα μας, όπως λέει στο Δαβίδ, αλλά από μέσα μας, γιατί είναι κατοικεί μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου. Άσε τις γλώσσες κάθε μέρα να γλωσσολαλείς, να δοξάζεις τον Κύριο. Αν ο Θεός μέσα σου, να είναι ο Θεός δίπλα μας. Και τον ελευθέρωσε και έδωκε εις αυτόν χάρη, λέει η Γραφή. Έδωκε εις αυτόν χάρη, λέει η Γραφή. Και στο εδάφιο 45-46, στην 968, μιλάει για τον Δαβίδ, και στο 46 λέει για τον Δαβίδ, «Ως της έβρε χάρη ενώπιον του Θεού και ευχήθη να έβρει κατοικία δια τον Θεό του Ιακώβ». Αλληλούια. Ο Δαβίδ γιατί βρήκε χάρη? Γιατί ήταν αναμάρτητος? Όχι βέβαια, αλλά γιατί η καρδιά του ήταν απαλή και τρυφερή. Γιατί έλεγε, «Χτίσε σε παρακαλώ μέσα μου καρδιά ταπεινή και συντετριμένη και χάριζέ μου πνεύμα ταπεινό και ηγεμονικό». Καρδιά συντετριμένη και πνεύμα ηγεμονικό μέσα μου, Κύριε, έλεγε ο Δαβίδ. Γι' αυτό ομολογεί ο Θεός και λέει ότι βρήκα Δαβίδ τον Υιό του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου. Και ερχόμαστε τώρα, αδελφοί, σε αυτό που η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ζούσε. Ήτανε, λέει, η καρδιά τους και η ψυχή τους μία, ενωμένη. Ήτανε αυτό που λέει αλλού η Γραφή, ομοθυμαδών. Και βρίσκανε, λέει η Γραφή, χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όταν είμαστε ενωμένοι με κοινό στόχο και σκοπό, και όταν είμαστε ενωμένοι σημαίνει ότι ταπεινώνω την καρδιά μου, ταπεινώνεις την καρδιά σου και ενωνόμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, τότε ο Θεός θα έρθει και θα κάνει ο λαός αυτός να βρει χάρη ενώπιον Κυρίου και χάρη ενώπιον των ανθρώπων έξω.
Γιατί χρειαζόμαστε αυτή την καλή μαρτυρία να μας τη δώσει ο Θεός, αδελφοί. Αυτή τη χάρη ενώπιον των ανθρώπων τη χρειαζόμαστε για να ακούγεται ο λόγος μας όταν θα εξέρχεται από το στόμα μας δια Πνεύματος Αγίου, να έχει αντίκτυπο, να έχει καρπό, να έχει αποτέλεσμα. Έτσι βρίσκανε, λέει, χάριν ενώπιον Θεού και ανθρώπων και όλου του λαού. Τέλος, αδελφοί, μας λέει η Γραφή για τον άνθρωπο ο οποίος είναι έχει το φρόνημα το ταπεινό ενώπιον του Θεού. Γιατί λέμε ότι ταπεινώνω την καρδιά μου, εντάξει, τη συντρίβω, λέω Κύριε είμαι αδύναμος, Κύριε είμαι αμαρτωλός, δόξα στο Κύριο, με καθαρίζει ο Χριστός, πιστρέφω, με δέχεται, σκέφτομαι τους αδελφούς μου, τους υπηρετώ, θέλω να τους υπηρετήσω, το κάνω με αγάπη, με σπλάχνα που μου δίνει ο Θεός, όλα καλά. Αλλά ενώπιον του Θεού ακόμα, αδελφοί, θα έλεγα ίσως το πιο σημαντικό, το πρώτο, το πιο σημαντικό στη καρδιά μας, να δούμε αν είναι ταπεινή ενώπιον του Θεού, και θα ήθελα να το διαβάσω, είναι αυτό που λέει στους Φιλιππισίους ο Παύλος στη 1039, ολοκληρώνοντας, αδελφοί. Για το φρόνημα του Χριστού. Είναι το γνωστό κομμάτι, αλλά θέλω να το δούμε, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πέντε εδάφιο. Αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, να είναι σε εσάς εννοεί, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισα αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Το φρόνημα του Χριστού είναι το εξής, ότι ενώ είναι εν μορφή Θεού, υπάρχει, υπάρχον, έτσι, συνεχόμενο, ενικός, υπάρχει, εν μορφή Θεού, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, το ότι θα βρεθεί δηλαδή και θα πάρει το σχήμα το ανθρώπινο, δεν το νόμισε αρπαγή αυτό, θα το αρπάξουνε τη δόξα, θα το αρπάξουνε ξέρω εγώ κάτι. Μήπως καμιά φορά νομίζω ότι θα μου αρπάξει κάποιος τη δόξα, θα μου αρπάξει την τιμή, θα μου αρπάξει την υπόλοιψη. Μήπως έτσι στάνομαι πολλές φορές. Ο Χριστός δεν ενόμισε τέτοια πράγματα. Αλλά εαυτόν εκένωσε. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που έκανε ο Χριστός? Άδειασε τον εαυτό του. Άδειασε τον εαυτό του. Όχι από το να είναι Θεός, αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει, έτσι, αλλά εμείς πρέπει το πρώτο πράγμα να εκενώσουμε τον εαυτό μας, να αδειάσουμε. Ξαναλέω, από τα νομίζω μας, από τα έτσι το έχω καταλάβει, από το έτσι θεωρώ τον αδελφό μου, τον κρίνω, τον κατακρίνω, έχω κατασταλάξει σε αυτή την άποψη, τον κουτσομπολεύω ίσως ακόμα χειρότερα, έτσι. Αυτά πρέπει όλα να τα εκενώσω. Να εκενώσω τον εαυτό μου, να αδειάσω, να γίνω ένα σκεύος έτοιμο να με γεμίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, με Λόγους Θεού. Αν το κάνεις, γιατί αν δεν το κάνεις και δεν το κάνω, δεν μπορεί να έρθει ο Θεός να ενεργήσει. Εγώ πρέπει να εκενώσω, εγώ πρέπει να πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Έλαβε δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Έγινε ένας από μας, ο Θεός. Του ουρανού και της γης. Έγινε ένας από μας. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό οι Ιουδαίοι, να το καταλάβουν με τίποτα. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, προσέξτε τώρα, ενώ βρέθηκε σαν άνθρωπος, σαν ένας από μας, μας λέει η Γραφή ότι υπέφερε πειρασμό, χωρίς αμαρτίες, δεν αμάρτησε, αλλά υπέφερε αυτά που περνάς, αυτά που υποφέρεις, τα υπέφερε και ο Χριστός ως άνθρωπος, έζησε ως άνθρωπος και μπορεί να μας καταλάβει. Τι έκανε όταν βρέθηκε ως άνθρωπος? Εταπείνωσε αυτόν, και άλλη ταπείνωση. Ως άνθρωπος τώρα ταπείνωση. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Αυτό, αδελφοί, είναι όλη η ουσία. Πώς ταπεινώνομαι ενώπιον του Θεού? Με το να εκενώσω τον εαυτό μου, να αδειάσω από αυτά που νομίζω εγώ,
και να πω, Κύριε, εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Και σε παρακαλώ από εδώ και στο εξής, δώσε μου να ακούω τη φωνή σου. Δείχνε μου τα θελήματά σου. Ποια είναι για τη ζωή μου. Φώτισέ με μέσα από το λόγο σου να καταλαβαίνω τι θέλεις, όχι να κηρύττω, τι θέλεις, τι να λέω στους άλλους, τι λες για μένα, τι θέλεις για μένα. Να λέω το πρωί, Κύριε, βοήθησέ με να εκενώσω τον εαυτό μου και πες μου τι θες να κάνω σήμερα, στη δουλειά μου, στο σπίτι, στο σχολείο, στη σχολή, παντού. Τι θες να κάνω σήμερα, σήμερα, Κύριε, τι θες να κάνω. Και όταν ακούσεις και ακούσω τη φωνή του Θεού να μου μιλάει, τότε πες, Κύριε, αμήν. Αμήν, Κύριε, βοήθησέ με να το πράξω. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Το μέχρι θανάτου μας δηλώνει, αδελφοί, μέχρι το τέλος. Γιατί δεν φτάνει υπήκος να είμαι για μία μέρα, δύο μέρες. Αλλά υπήκος να είμαι μέχρι το τέλος. Και για μας το τέλος, αδελφοί, δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά. Και γι' αυτό το τέλος χαιρόμαστε. Αμήν, αδελφοί. Χαιρόμαστε γιατί έρχεται ο Χριστός. Και βλέπετε όλα αυτά που γίνονται, αδελφοί, στον κόσμο, μέχρι και στο Ισραήλ κάτω, όλα αυτά που γίνονται, αδελφοί, από τη μία θλίψη, γιατί βλέπουμε ότι καταστροφές και θάνατοι στον κόσμο και ψυχές χάνονται, αλλά από την άλλη χαρά Πνεύματος Αγίου. Γιατί τα νέα του Ευαγγελίου είναι καλά, αδελφοί, ότι έρχεται ο Χριστός, αλληλούια. Και μέσα στον ερχομό του, ο Χριστός τώρα που έρχεται, θα ετοιμάσει την ευλογημένη νύμφη, η οποία όμως θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε. Ταπεινή. Ταπεινή η νύμφη του Χριστού. Ταπεινή. Και η νύμφη του Χριστού αποτελείται από το σώμα του Χριστού, από όλους εμάς. Αλληλούια. Ήθε ο Κύριος να μας κάνει να βρούμε χάρη και έλεος από Αυτόν. Και σήμερα, στη δέησή μας και στη θυσία μας, και πάντοτε και μέχρι την ώρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Αμήν.